Μου, θα με συγχωρήσεις όμως λίγο. Γιατί τα στοιχήματα πρέπει να πληρώνονται. Τα στοιχήματα πρέπει να πληρώνονται, εντάξει. Να ξεκαθαρίζονται κάποια πράγματα. Για σένα. Σίγουρα ναι. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Εγώ τα στοιχήματα τα τιμώ. Για τις πολιτικές πεπιθήσεις εδώ του κυρίου Άγγελου Βουράκη, δικηγόρου, γνωρίζαμε, είναι γνωστές. Έχει τοποθετηθεί πολλές φορές δημοσίως. Και εγώ πεις. Έχει ασχοληθεί με τα κοινά, έχει εκλεγεί κιόλας. Σωστά, πολύ σωστά. Παρελθόν. Είναι εκεί, είναι πολύ καλός φίλος του κυρίου Ανδρουλάκη, γνωρίζω. Έχετε και μια προσωπική σχέση, από παλιά, σωστά. Από το Πανεπιστήμιο. Από το νέο δημάρχου. Ναι. Για σένα δεν γνώριζα, αλλά φαντάζομαι για να χάσεις ένα στίχημα. Τι δεν γνώριζες. Τι δεν γνώριζες. Η λίγο φαϊνότερο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ναι, όχι, εντάξει. Εγώ... Κάνει η νιανιά. Μετά ο Βερίκιο σας ενοχλεί. Πες τα φέι, εμείς είμαστε, εγώ είναι γνωστός. Α, είναι γνωστό. Το ότι ο μπαμπάς σου είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι κάτι. Σωστά, είναι και σωστό. Όμως επειδή βάλαμε ένα στίγμα με τον Άγγελο και το έχασα παταγωδώς, θα το δεχτώ φυσικά με χαρά και να βγηθούμε καλή επιτυχία, γιατί ως Αθηναίοι αυτό που θέλουμε είναι ο οποιοσδήποτε δήμαρχος να κάνει έργο και να τα πάει καλά. Δεν θέλουμε κανείς να αποτύχει. Με τον κύριο Δούκα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Και έχει να κάνει με το πρόσωπο, παιδιά, στις δημαρχίες και στις περιφέρειες. Δεν έχει να κάνει τόσο με τις πολιτικές, κομματικές πεπιθήσεις. Καμιά φορά έχει στους μεγάλους δήμους, αλλά εντάξει. Όλοι θέλουμε να πάει καλά. Αυτό είναι. Ποιος θέλει βρώμικα πεζοδρόμια, κανείς. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.